Αγίου Νικοδήμου Αγιορίτου, Πνευματικά Γυμνάσματα Μελέτη Τριακοστή Δευτέρα Συνέχεια Είπε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι ούσι δε παραλαβών σε αυτόν οικητήριον του αντικειμένου ποιήσας πνεύματος εγένου να ω αντούτου αντού τούτου γενέστε να ω Θεού και της ενοικήσεως του πνεύματος του Αγίου και επεσάτω την αράν του προφήτου υπόντος εκ προσώπου του Θεού, ότι στρέψω τα σεωτάς αυτών εις πένθος. Γι' αυτό εσύ ευχαρίστησε τον Κύριο αγαπητέ αδελφέ, για τα χαρίσματα που σου χάρισε διαμέσου της Αναστάσεώς του, και μάλιστα διότι σε έκανε με την Ανάστασή του καινούργιο αντί παλιού, ή τη εν Χριστώ και νύκτησης. Και επειδή, κατά τους νυπτικούς και θεοσόφους πατέρες, Τρεις είναι οι Αναστάσεις που ενεργούνται μυστικός και ηθικός εις τον άνθρωπο. Η μία η Ανάσταση του σώματος, η άλλη η Ανάσταση της ψυχής και η άλλη η Ανάσταση του μυαλού, του νοός. Η μία της αρετής η οποία κατορθώνεται με την πρακτική φιλοσοφία, η άλλη του λόγου η οποία κατορθώνεται δια των, των όντων θεωρίας και πνευματικής γνώσεως και η άλλη της υπέρ λόγων συγής ή της κατορθούται δια αρπαγής προς Θεόν. Παρακάλεσε σήμερα τον Αναστάντα Κύριο να ενεργήσει τον εαυτό σου δια της χάριτός του αυτές τις τρεις Αναστάσεις και να ζωοποιήσει το σώμα σου που ενεκρώθηκε από την εμπάθεια, την ψυχή σου που ενεκρώθηκε από την ειδιπάθεια και το νου σου που ενεκρώθηκε από την προσπάθεια. Και έτσι, να ζωοποιήσεις αυτά τα τρία μέρη δια της απαθίας. Να σε αξιώσει να αναστήσεις από εδώ μαζί με Αυτόν, να αναστήσεις τον εαυτό σου, να αναστηθείς και εσύ δηλαδή μαζί Του. Όχι δια ψηλής πίστεως, αλλά δια πείρας και νοεράς αισθήσεως, ώστε να λες καταλήθεια και όχι κατά λόγο μόνο το Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, Άμενη Άγιον Κύριον και να βασιλεύει και να ζει ο Χριστός μόνος σε σένα, μέσα σε σένα να ζει ο Χριστός και εσύ αντιστρόφως να βασιλεύεσαι και να ζεις για μόνο το Χριστό. Κατά την παραγγελία που μας δίνει ο Απόστολος, είναι οι ζώντες μη αυτοί ζώσιν, αλλά το υπεραυτόν αποθανόντι και αγερθέντι, Δευτέρα Κορινθίους. Και κατά δεύτερον, συλλογή σου, αγαπητά αδελφέ, ότι έχουμε χρέος, δεύτερο, να συγχαρούμε μαζί με την Παναγία Παρθένο, η οποία όταν είδε τον Θείο ιότης όπου ανέστη, εγέμισε παρευθείς από τόση μεγάλη χαρά, όσο μεγάλη ήταν και η περασμένη της θλίψη, όταν δοκίμασε κάτω από το σταυρό στα πάθη του. Λοιπόν, οι αυτής και τις θλίψεις, οι θλίψεις αυτές μετριούνται με τη γνώση, που έχει τη σαπίρο του ενσαρκωμένου λόγου και από την αγάπη που είχε σε αυτόν, όχι μόνο ως Θεού, μαζί, αλλά και ως γέννημα των σπλάχνων τη, ω μονογενή αυτή ιών και ω μόνη ούσα μήτυρα αυτού χωρί πατρό, τα οποία όλα δεν άφηναν την αγάπη τη να μοιραστεί σε άλλα πράγματα, αλλά την επολαπλασίαζαν ει μόνον το γλυκί τη Επειδή και τον γνώριζε περισσότερο, τον αγαπούσε και περισσότερο, παρά που τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν όλοι οι άγγελοι στον ουρανό. Λοιπόν, είναι επακόλουθο να πούμε ότι η Παναγία Παρθένα έπαθε στο πάθος του γιού της περισσότερο από εκείνο που έπαθαν όλα μαζί τα άλλα κτίσματα και ότι η λύπη της δεν ευρίσκει άλλη παρόμοια για να συγκριθεί παρά τη λύπη που δοκίμασε ο αγαπημένος της Ιησούς. Και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφέα, Λουκάς δεύτερο κεφάλαιο. Αφού όμως αυτή πήρε πρώτη κατά το Μεσονύκτιο και πήγε για να θεωρήσει τον τάφο του γιού και αφού για αυτήν και μόνο έγινε ο σεισμό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο συνήθι διακονητή και τροφέα και ευαγγελιστή τη, κατέβει από του ουρανού και κύλησε την πέτρα από την πόρτα του τάφου και κάθετο πάνω σε αυτήν αστραπόμορφο και χιονοειδή, σαν χιόν δηλαδή. Άγγελο γάρ κυρίου κατά βάση εξ ουρανού, προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από τη θύρα και κάθετο πάνω αυτού. Ήν δε η ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως σι χιών. Αφού λοιπόν κατέβηκε ο θείος Γαβριήλ, πως μετετράπη ευθύ σε υπερβολική χαρά η υπερβολική της λύπη και πόσο αγαλίασε το πνεύμα της όταν είδε ότι για αυτήν μόνο ανοίχθηκε ο τάφος του γιου της, καθώ για την Θεοτόκον, ανήκθησαν στου ανθρώπου τα ουράνια και τα επίγεια, έτσι και δια τη Θεοτόκο η νύχθη ο ζωοποιό τάφο του κυρίου, μα λέει ο Μέγα Θεσσαλονίκη Γρηγόριο. Πώ το λέει, Εμεί δεδοκή και δι' αυτήν πρώτην τη ζωοφόρων εκείνων, αν τάφο των ζωοφόρων εκείνων. Δι' αυτήν γάρ πρώτην και δι' αυτής πάντα ημίν η νέοκτε, όσα επί του ουρανού άνω και όσα επί της γης κάτω. Είναι ένας λόγος του Αγίου στην Κυριακή των Μυροφόρων. Και όταν αυτή η Παναγία μας πρώτη θεώρησε την Ανάσταση του γιου της, πόσο εφράνθηκε όταν πλησίασε στον αγαπημένο της Ιησού και έπιασε με άκρα ευλάβεια και αγάπη τα Άγια Πόδια και τα προσκύνησε. Και όταν είδε, γεμάτα από θείο φως, από το φως της Αναστάσεως τα μέλη του γλυκύτα τη Ιησού, τα οποία προλογούσαν όλα έσαν καταξεσκισμένα, όλα άτιμα και ανίδεα. Μάλιστα δεν ξερέτως πόσο χάρη και όταν άκουσε από το θείο στόμα του Ιούστης το χαροποιό εκείνο λόγο που της είπε το Χέρε. Μολονότι και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει ότι ήταν μαζί της και η Μαγδαληνή Μαρία και έπιασε και αυτή του πόδας του Ιησού και το χέρι το άκουσε και εκείνη με σκοπό ώστε να μην αμφιβάλλεται η Ανάσταση του Κυρίου μαρτυρουμένη από μόνη τη Θεία Μητέρα Του για τη φυσική οικειότητα όπως λέει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος αποδεικνύεται τούτο ισχυρός. Και λοιπόν Ποιο μυαλό, ποιο νου μπορεί να καταλάβει τι λογή τελειώτη αγάπη και χαρά πέρασε αναμεταξύ τη Θεοτόκου για του Χριστού, αναμεταξύ μια τιάφτη μητρό και ενό τέτοιου ιού. Όθεν, αν η Θεοτόκος είναι φυσική μεν μητέρα του Χριστού, θετή δε πνευματική μητέρα όλων των Χριστιανών, και μια τέτοια μητέρα, ώστε καθώ ο Χριστός μας παραγγέλει να μην καλέσουμε πατέρα στη γη, επειδή κυρίως ένας είναι ο πατήρ μας ο Επουράνιος, και πατέρα μην καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρ εστίν ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Έτσι έχουμε και το δίκαιο να πούμε τώρα ότι εμείς, μητέρα άλλη, κυρίως δεν έχουμε ημί την Θεοτόκο. Αν λοιπόν η Θεοτόκος είναι η μήτρη των χριστιανών, χρωστάς και εσύ αδερφέ μου ως χριστιανός και ιός της Παρθένου να συγχαρείς στη μεγάλη αυτή χαρά της. Διότι αν ίσω και στον καιρό αυτής της τόσης ευτυχίας εσύ δεν θα συγχαρείς με την Παναγία τα έχει φανεί ανάξιος της αγάπης της. Και αν φανείς ανάξιος της αγάπης της έχεις να φανείς και ανάξιος για να δεχτείς από κάτω από τη σκέπη της. Και αν αυτή η κοινή μύτηρ, δεν σε δεχθεί υπό τη σκέπη της αλίμονος σε σένα. Ποια ελπίδα πλέον έχεις να μείνεις και σου έχει απομείνει για τη σωτηρία σου, επειδή αυτή είναι η μητέρα της ελεημοσύνης και διαμέσου των χειρών αυτής περνούν όλες οι χάριτες του Θεού, τόσο στον ουρανό όσο και στη γη, τόσο στους αγγέλους όσο και στους ανθρώπους, διότι αυτή είναι το μεθόριον μεταξύ Θεού και των κτισμάτων λαμβάνει από την τρισήλιο θεαρχία όλες τις υπερφυσικές δωρές και χαρίσματα και τα μεταδίδει ως τη βασίλισσα σε όλες τις τάξεις των αγγέλων και των ανθρώπων κατά την αναλογία της αγάπης που έχουν προς αυτήν ώστε αυτή μόνη είναι και ταμιούχος εν ταυτό και χορηγός του πλούτου της θεότητος και χωρί τη μεσητή αυτή δεν δύναται να πλησιάσει κανεί το Θεό, ούτε άγγελο ούτε άνθρωπο, καθώ περί αυτή η ψυγορή ο Μέγα Θεσσαλονίκη Γρηγόριο στο λόγο του περί εισοδίων, όθεν ακολούθω και πρεσβείε Θεοτόκου, θέλησε ο κύριο να είναι νόμιο παράβατη, για να γίνεται παρά αυτού έλεο και ευσπλαχνία σε εκείνου για του οποίου πρεσβεύει στο Χριστό. Στόμα δε ανοίγει σαφώ και νομοθεσμό. Ιδέλε, η δε αυτή ανέστησε τα τέκνα αυτή και τα επλούτησε. Και ο Άγιος Γερμανό λέει: Ουδέ γαρ ενδέχεται σε ποτέ παρακουστίνε, επειδή πειθαρχήσει κατά πάντα και δια πάντα και εν πάση ο Θεό, εναλυθεί αυτού αχράντο μητρή. Ως αληθινή δηλαδή μητέρα άχραντη του Θεού, εισακούεται από το Θεό. Συγχαίρω λοιπόν εξ σου της καρδιάς με αυτήν τη δέσποινα του ουρανού και της γης της χαράς των δοχείων επειδή σε αυτή πρώτη δόθηκε η χαρά και πρώτη αναστάσεως στον Ευαγγελισμό της και μετά την Ανάσταση σήμερα. Να χαίρεσαι μαζί με τη Θεοτόκο καθώς τη συγχαίρεται και όλη του Χριστού η Εκκλησία σε χίλια μέρη των ασματικών τροπαρίων της ψάλουσας αυτήν χαρμονικός και πανηγυρικός. Τώρα μεν λέει ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένα χαίρε και πάλι ερώ χαίρε. Ο σώσιος ανέστη τρίμερος εκτάφου. Τώρα δε λέει, σύ δε αγνή τέρπου θεοτόκε εν τη αγέρση του τόκου σου. Κι άλλοτε πάλι μεν αναστάντα κατηδούσα των σώνιών και θεών, χέρις συν αποστόλις θεοχαρίτα το αγνή. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγίσασαν, έδι και τη δόξη της αρκό σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Τι λέω, να συγχαίρουμε με τη Θεοτόκο, καθώς συγχαίρει και όλοι οι άλογοι και ανέστητοι κτήσεις και χαίρεται στην Ανάσταση του Ιού και την δορυφορία με όλα τα κάλιστα και εξαίρετα δώρα της χάριτος και αυτού του έαρος της ανήξεως, της γλυκητά της αυτής ανήξεως. Και δεν βλέπεις και μόνο σου με τους δικούς σου οφθαλμούς πως τώρα ο ουρανός είναι διαβιέστερος, λαμπρός. Ο κύκλος της Ελλήνης είναι λαμπρότερος και αργυροειδέστερος και όλος ο χορός των αστέρων φέρεται καθαρότερος, δεν βλέπεις πως τώρα η Γη είναι στεφανωμένη με τα πολυπίκυλά της χορτάρια, με τα ανοιγμένα διάφορα δέντρα της και με τα ποικιλόχρωμα και ευωδέστατα άνθη και ρόδα της, τα οποία όλα μεν ευγήκαν τελείως από τους καλικές τους και παρουσιάζουν εις τους ερωτώντας την οροδόπνοη χάρη τους. Άρα, και βγήκαν λίγον και άλλα ακόμη περισσότερο από τις καλικές τους. Σαν μέσα όλα μαζί σε έναν ηφικό θάλαμο. Δεν ακούς με τα αυτιά σου τη συμφωνία, την εναρμόνια μουσική που τώρα κάνουν με τις γλυκύτατες φωνές τους πάνω στα χρυσοπράσινα και δασίφυλλα δέντρα, τα ειδόνια, οι χελιδόνες, οι τριγώνες, οι κοσυφοί, οι κόκκιγες, οι πέρδικες, οι κίσες, οι φάσες, οι σπίνοι και όλα τα λοιπά οδικά όρνια και πουλιά και πώς συμμερίζονται να γεννήσει ένα το άλλο με αυτά τα γλυκοκελαδίσματα και πώς κατασκευάζουν τόσο τεχνικά τις φωλιές τους και τα μεν θηλυκά κάθονται και πυρώνουν τα αυγά μέσα σε αυτές, τα δε αρσενικά τριγύρω πετούν και κελαϊδούν γλυκύτατα, δεν βλέπεις πω τώρα οι βρύσε τρέχουν καθαρότερα, πω οι ποταμοί λυθέντε από του χυμάριου πάγου ρέουσι πλουσιότερα και ποτίζουν όπου περνούν το πρόσωπο τη γη. Δεν βλέπεις πω τα περιβόλια ευωδιάζουν και το χορτάρι κόβεται, πω τα μικρά και τριφερά αρνάκια πηδούν και χορεύουν πάνω στου χλωφόρου κάμπου και τα χωράφια. Δεν βλέπει πω οι φιλόπονε μέλισσε τώρα βγαίνουν από τα κοφίνια του και βομβίζουν γλυκά και πετάνε τριγύρω στους λιμόνες και τα περιβόλια και κλέβουν τα άνθη και πλάτουν τα κεριά τους και τα βάζουν σε γραμμές ευθείε αντίθετα σε γωνίες για περισσότερη ασφάλεια και να αυτό και το καλό του έργου τους και το το μέλι κατασκευάζουν. Δεν βλέπεις τώρα οι άνεμοι ησυχάζουν πώς οι γλυκές των ζεφύρων πνέουν, πώς η θάλασσα είναι γαλήνια και ήρεμη, πώς οι νάυτες ταξιδεύουν άφοβα και πώς τα δελφίνια συμπερπατούν μαζί με τα πλοία φυσώντα και κολυμπώντα γλυκύτατα και ξεπροβοδίζουν τους ναύτες με ευθυμία. Δεν βλέπεις τώρα που οι γεωργοί, τα βόδια ζευγνέοντες, τέμπρουνε τη γη με το άρωτρο και με τις καλές ελπίδες των καρπών όλοι είναι πασίχαροι. Δεν βλέπεις πως οι ποιμένες και οι βουκόλοι κατασκευάζουν σύραγγες και σουράβλια. Φλάουτα. Μέσα στα δέντρα. Περνούν εκεί την άνοιξη. Και πως οι αλείς και οι ψαράδες τα δίχτυα τους και τους γρήπους στη θάλασσα ρίχνουν και τα βγάζουν γεμάτα από ψάρια. Δεν βλέπεις πως τώρα όλα τα ορατά κτίσματα όπου και αν γυρίσει κανείς είναι τερπνά και είναι βόδι, είναι δροσερά είναι χαριέστατα, πανέμορφα, ευχαριστούντα τις πέντε αισθήσει του σώματος του ανθρώπου και πώς φαίνεται σαν να συναναστήθηκαν με τον Χριστό και αυτά και να ζωντάνεψαν από εκεί που ήσαν πρώτερον σαν νεκρωμένα και πεθαμένα από το να προλάβουν τη ψύχρα και τη θρημότητα, το ψύχος του χειμώνα. Και για να πω με συντομία, να συγχαρείς με τη Θεοτόκο μαζί και εσύ αδερφέ, καθώς συγχάρηκαν και οι θείοι οι η Μαγδαληνή η Μαρία, η Σαλόμη και η Ιωάννα. Διότι μπορείς αν θέλεις να γίνεις και εσύ σαν αυτές, κατά την ψυχή, καθώς σε παρακινεί ο Θεολόγος Γρηγόριος το Πάσχα λέγοντας «Καν Μαρία της εις, καν Σαλόμη, καν Ιωάννα, δάκρυσον ορθρία, το πρωί δηλαδή» είδε πρώτη των λίθων ηρμένων, τυχόν δε και τους αγγέλους και ισούν αυτών. Και ο σχολιαστής Νικήτας λέει, «Μαρία Μαγδαληνή είναι κάθε ψυχή πρακτική, καθαρθήσα δια του λόγου των ευαγγελικών εντολών, σαν αποδαιμόνια, από την προσπάθεια της ευδοματικής αυτής ζωής». Σαλόμιδε, ειρήνη, ερμηνευωμένη, είναι η ψυχή εκείνη που νίκησε τα πάθη και υπέταξε το σώμα και την ψυχή και για τον θεωριών των πνευματικών νοημάτων των όντων γνώσιν περιλαμβάνουσα και για τούτο ειρήνη τέλεια έχουσα. Η Ιωάννα δε περιστορά ερμηνεύεται και είναι η ψυχή εκείνη η άκακη και γονιμότατη τη αρετές η οποία πέβαλε κάθε πάθος με την πραότητα και είναι θερμή να γεννά τα πνευματικά νοήματα με γνώση και διάκριση. Αν έτσι γίνει η ψυχή σου αγαπητέ αδερφέ, πήγαινε σαν τις μυροφόρες μετά προθήμως να σπουδάσεις ο γάρο όρθρος ταχύτατα και σπουδή στον τάφο, δηλαδή εις το βάθος των πραγμάτων εώ, ενώ είναι και κρυμμένος ο λόγος των επιγείων και ουρανίων και στη δικιά σου καρδιά και ζήτησε με δάκρυα νοητά και αισθητά να μάθει αν ανεστήθηκε ο ενσύ λόγος της αρετής και της γνώσεως. Κι αν ζητήσεις με τέτοιο τρόπο, πρώτον μεν θα δεις να σηκωθεί από την καρδιά σου ο δηλαδή η πόρωση της ασάφειας του λόγου. Και αφού σηκωθεί, θα δεις τους αγγέλους, δηλαδή τις κινήσεις της συνειδήσεώς σου να σου κηρύττουν ότι ανέστη, ότι εν σύδια κακή ανεκρωθείς λόγος της αρετής και της γνώσεως αναστήθη. Επειδή στην ψυχή του φαυλοβίου ανθρώπου ο λόγος δεν ενεργεί, αλλά τρόπον την είναι νεκρός. Και σε όλο το ύστερο θέλεις δει και αυτόν το λόγο να σου εμφανίζεται στο νου γυμνός και χωρίς τύπους και σύμβολα και να γεμίζει την ωραία της δυνάμεις της ψυχής από χαρά πνευματική να γεμίζει τις νοερές δυνάμεις της ψυχής σου. Λοιπόν, αφού με αυτόν τον τρόπο πληροφορηθείς την του λόγου Ανάσταση δια της πρακτικής, να χαίρεσαι μαζί με τη Μαρία, τη Θεοτόκο και μητέρα του Θεού, η οποία στη θεωρία περιλαμβάνεται, η οποία αφού πρόλαβε μία φορά και είδε την Ανάσταση του γιού της, πληροφορήθηκε και ησύχασε και πλέον στον τάφο δεν επήγε σαν τις άλλες μυροφόρους, επειδή και θεωρία προλαμβάνει και απλώς νοεί, η δε πράξη έπειτα και πείρα λαμβάνει την γνώση. Μεγαλύτερη δε χαρά που έχεις να προξενήσεις στη Θεοτόκο είναι αν κάνεις την απόφαση να νικάς τα πάθη σου σε κάθε καιρό και να παρθενεύεις για την αγάπη της Παρθένου και να γίνεις άξιος να σε υπερασπίζεται για να σε έχει για δικό της γιο Επιμελήσου να υποτάσσεσαι και να δουλεύει όσο δύνασε περισσότερο αυτήν και το μονογενείο και παρακάλεσέ την να σε συναριθμίσει στους ευλαβικούς δούλους. Να σε αξιώσει να χαίρεσαι με αυτήν αιωνίως τον ουρανό, ψάλλοντας αυτή εκείνο το «δαβιτικόν» του Δαβίδ δηλαδή, με το ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσοντας εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός μη δέλτα. Συλλογήσου τώρα αγαπητέ μου ότι πρέπει και κατά τρίτον να χαρούμε με το σώμα μας. Διότι ο τὸν εκ των νεκρών, Κύριος δεν ευχαριστήθηκε μόνο με τον τύπον του θανάτου και της Αναστάσεώς του ο το Άγιον Βάπτισμα. «Τούτο γαρ τύπον έχει το θείον βάπτισμα, όπως λέγει ο θείος Παύλος, «Η γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, «αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Ρωμαίους εκ το κεφάλαιο. Δεν ευχαριστήθηκε λοιπόν ο Κύριος μόνο με τον τύπο της Αναστάσεως ώστε να συγχωρήσει το προπατορικό αμόνο αμάρτημα, να αφήσει δε ποινή και τα αποτελέσματά του να ενεργούν, αλλά σήμερα με την πραγματική του Ανάσταση εξαλείφει ακόμα και αυτή την ποινή και το αποτέλεσμα του προβατορικού αμαρτήματος, το οποίο εστί ο θάνατος. Έσχατος φυσίν εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Κι έτσι με τελειότητα σηκώνει από το μέσον ο νέος Αδάμ του παλαιού Αδόμ την αμαρτία, με όλες τις ρίζες και τους κλάδους και τους καρπούς. Διότι με τη δύναμη της σημερινής Αναστάσεως, αγαπητοί μου, χαρίζει όλη τη φύση των ανθρώπων την Ανάσταση των Σωμάτων, τόσων των πιστευόντων σε Αυτόν, όσων και εκείνων που απιστούν. Και κατά τούτο υπερβαίνει το χάρισμα του νέου Αδάμ από το αμάρτημα του Παλαιού, καθότι όσοι μεν εμέθεξαν από το αμάρτημα εκείνου, αυτοί απέθαναν. Όσοι δε μέθεξαν από την πίστη του Χριστού, δεν ανασταίνονται μόνοι, αλλά ακόμη κι όσοι δεν εμέθεξαν από αυτή την πίστη. Όπως λέγει ο κριτικός Φώτιος, ερμηνεύοντας το αποστολικό εκείνο, πλην ουχ ως παράπτωμα, ούτω και το χάρισμα, ήγαρ το του ενός παραπτώματι. Οι πολλοί απέθανον πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωριά εν χάριτη του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Και η αιτία είναι διότι καθ' όλη τη φύση των ανθρώπων ανέλαβε ο Κύριος στη Θεία Του υπόσταση, καθώς ολόκληρη τη φύση των ανθρώπων ανέλαβε ο Χριστός, έτσι ανακαίνισε και όλη τη φύση. Ανάστησε δηλαδή και τους άπιστους διότι φυσικό είναι το Αδάμ ήμαρτον και ου προαιρετικό. Διότι όπω προαιρετικό δεν θέλησαν να πιστέψουν στο νέο Αδάμ, για τούτο και τα μέλλοντα αναστήνε σώματα αυτών, θέλουν έχει μεγάλη και ασύγκριτο διαφορά από τα αναστηθισόμενα σώματα των πιστών και των εναρέτων. Καθότι εκείνα μένουν σκληρά, βαριά, άσχημα, άτιμα, μαύρα, σκοτεινά, ψυχρά και χοντρά, και αυτά όλα τα άθλια ιδιώματα έχουν να αυξήσουν ή να λιγοστεύουν σε αυτά, κατά την αναλογία, αναλογία της απιστίας αυτών και της κακίας τους. Τα δε σώματα των πιστών και ορθοδόξων έχουν εκ των να είναι μαλακά, κούφα, ωραία, ένδοξα, διαφανή, φωτεινά, θερμά και πνευματικά. Και αυτά όλα τα μακαριστά ιδιώματα θα αυξήσουν ή θα λιγοστεύουν αναλογία Κατά την αναλογία της πίστεως και της αρετής αυτών που τα διαθέτουν τα σώματα αυτά, καθώς γενικώ περί τούτων των ιδιωμάτων αναφέρει και ο απόστολο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέγοντας «Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται δυνάμι, σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών». Συλλογίσω λοιπόν αδερφέ μου τώρα Πόσο μας αγάπησε ο Δεσπότης μας Ιησούς Χριστός, ώστε που χωρίς εμάς δεν θέλησε να είναι αθάνατος και μακάριος κατά την ψυχή και το σώμα, αλλά θέλησε και τα δικά μας σώματα να θριαμβεύουν κατά του θανάτου και να γυρίσουν πάλι να ζουν μαζί με Αυτόν για παντός, δια παντός. Θα ζουν διαπαντός δοξασμένα και μακάρια τα σώματα των σεσωσμένων, ή γάρ πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξι συν αυτό. Επειδή στο μέσο του θανάτου και της Αναστάσεως που μας έκανε άξιους για μια τέτοια ζωή και μακαριότητα, γενόμενος ημών πατήρα θάνατος και εμείς αθάνατα τέκνα του στους αιώνα των αιώνων, κατά τον τίτλο που έδωκε ο προφήτης «Πατήρ του μέλλοντος αιώνος» ο Ισαΐας αυτός στο θήτα κεφάλαιο. Μάλιστα θέλησε όχι μόνο να υπηρετήσει στην Ανάσταση ω μισθό, αλλά ω αρχέτυπον, ώστε το σώμα μας όταν αναστηθεί να έχει αναλογία και ομοιότητα με το μέτρο εκείνου του δοξασμένου του σώματος, του σώματος του Χριστού. Μετασχηματίσε το σώμα της ταπεινώσεως ημών ιστογενέστε αυτό σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού. Κι όπως ο αισθητό ήλιο όταν χτυπάει τις ακτίνες του σε έναν καθαρό καθρέφτη, ο καθρέφτης εκείνος γίνεται όλος ήλιο, έτσι και ο νοητό ήλιο ο Χριστός, εν τη μελούση αναστάση χτυπώντας τις ακτίνες του στα αναστηθέντα σώματά μας, θα τα κάνει να λάμπουν σαν άλλοι ήλιοι, όμοιοι με αυτόν, όμοιοι του. Καθώς είναι γεγραμμένο, τότε η δίκαιη, η εκλάμψουσι όσο ο ήλιος, εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ω θαυμαστά εφευρήματα που έβρε ο γλυκύτατός μας η Ιησούς για να μας αγαθοποιήσει, ω ασύγκριτα χαρίσματα που μας χάρισε δια της Αναστάσεώς Του και τι άλλο μεγαλύτερο και θεροπρεπέστερο χάρισμα δύνατο να μας χαρίσει, σαν αυτό που μας εχάρισε, δηλαδή το να δοξάσει με τόση μεγαλοπρέπεια αιωνίως όχι μόνο την ψυχή αλλά και αυτό το σώμα μας. Έστω η ψυχή σε όλο τον ύστερο είναι πνεύμα καθαρό. Είναι συγγενές με τους αγγέλους και εικόνα της θεότητος. Δηλαδή δεν φαίνεται τόσο υπερβολική η αγάπη τον απάθει ο Κύριος για να τη δοξάσει αιώνια. Τώρα τι λόγης υπερβολικής αγάπης είναι αυτή το να πάθει τόσο ένας Υιός του Θεού για να αξιώσει μια αιωνίου δόξη στο σώμα μας που είναι μια γη και σποδός που είναι ένα σκεύος γεμάτο από δυσοδεία και καθαρσία και μάλιστα που αποστάτησε τόσες και τόσες φορές από το Θείο θέλημα με τις κακές τορέξεις. Καταλήθεια, αν ίσως και εμείς θέλαμε να καταξεσκίσουμε για τον Ιησού Χριστό με χίλια μαρτύρια το σώμα μας, αν ίσως και καρφώναμε για την αγάπη του το σώμα μας επάνω στο σταυρό, ή το λιγότερο αν ίσως θέλαμε να φυλάξουμε καθαρά από κάθε λογής αμαρτία και μολυσμό το σώμα, πάλι δεν θα ήταν άξιο το σώμα μας να απολαύσει στον ουρανό, ένα προνόμιο τόσο υψηλό που να συνδοξαστεί με το στόμα του λυτρωτή. Ούτε άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς τη μέλουσα δόξα αποκαλυφθήνε σε εμάς, λέει ο Παύλος. Και τώρα να απολαύσει αυτό το υψηλό προνόμιο τούτο το σώμα, ύστερα αφού έβρισε το Θεό για να θεραπεύσει τον εαυτό του και αφού μολύνθηκε με τόσες αμαρτίες, μόνο διότι καθαρίστηκε μέτρια με τη μετάνοια, αυτό εκπλήττει κάθε νου. Αυτό κάνει άφωνη κάθε γλώσσα. Μακάριε λοιπόν που είναι οι ελπίδες των χριστιανών, με τις οποίες προσμένουν βέβαια να λάβουν τα σώματά τους μια τέτοια ανάσταση και δόξα, αυτές οι ελπίδες της Αναστάσεως σήμερα μας κάνουν να χαίρονται και εμείς και οι προπάτορες και οι προφήτες. Ο φωνευμένος Άβελ, ο απιστούμενος Νόε, ο εν ξενοθής Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο λεπροθής Ιώβ, ο διοχθής Μωυσής, ο διαβληθής Ααρών, ο πολεμών Ιησούς του Ναβί, ο πεινασμένος Δαβίδ, ο απογνούσε αυτόν Ηλίας, ο περιγελόμενος Ελισέος, ο πριονισμένος Ισαΐας, ο Ιερεμίας που ρίχθηκε στο Λάκο, ο ραπισμένος Μιχαίας, ο λιθοβοληθής Ναβουθέ. Αυτές οι ελπίδες κάνουν να εφραίνονται οι Απόστολοι και οι μάρτυρες. Ο Ιάκωβος και ο Παύλος οι αποκεφαλιστέντες, ο Πέτρος και ο Ανδρέας οι σταυρωθέντες, το ποτήριο φαρμάκου πίον και εν ζέον βληθεί, Ο Ιωάννης ο Θεολόγος Ο Ματθαίος και ο Πολύκαρπος οι οι Γεώργοι, οι Δημήτριοι, Ευστάθη και πάντες οι λυποί, αυτές οι ελπίδες κάνουν σήμερα να γάλλονται όλοι οι όσοι και οι ασκητές. Εκείνοι που πλανήθηκαν στις ερημιές, στα βουνά και στις σπηλιές, κακουχούμενοι, θλιβόμενοι και βασανίζονται στη σάρκα τους με διάφορες κακοπάθειες και όσο περισσότερο βασανίζονται, τόσο περισσότερο χαίροντο Γιατί? Για να μην λάβουν ενδοξότερη κατάσταση, για να λάβουν ενδοξότερη κατάσταση. Την ενδόξη, την ενδοξοτάτη Ανάσταση ου προσδεξάμενη την απολύτρωση είναι να Αναστάσεως Αυτέ Αυτές, αυτές οι μακάριες ελπίδες της Αναστάσεως σου, πρέπει να κάνουν και σένα αδελφέ να χαίρεσαι στις θλίψεις σου, να πλουτίζεις τη φτώχεια σου, να παρηγορήσει τις ασθένειες, να εφραίνεσαι σε όλες τις δυστυχίες που σου έρχονται, διότι όσο περισσότερο θλιβείς και κακοπαθήσεις εσύ εδώ, τόσο ενδοκουσότερη Ανάσταση έχεις να λάβεις. Είναι ακρίτωνος Αναστάσεως τείχομεν. Λοιπόν, αν να χαίρεσαι, διότι αυτά τα μάτια θα λαμπρινθούν περισσότερο και θα θεωρούν καθαρότερα το φως της Τρισιλίου Θεότητος. Αν κουλωθείς, χάσεις λέει δηλαδή το χέρι σου, να χαίρεσαι διότι αυτά τα χέρια έχουν να εκτείνονται με περισσότερη παρησία στο Θεό. Αν κουτσαφθείς, χαίρε, διότι θα χορεύεις καλύτερα εις τον παράδεισο. Αν λεπρωθεί όλο το σώμα να χαίρεις, διότι έχει να αναστηθεί ενδοξότερο, λαμπρότερο και ωραιότερο. Αν μετανοείς και κλαις για τις αμαρτίες να χαίρεις, διότι τα δάκρυα αυτά θα πλύνουν κάθε μολυσμό, και θα αναστηθεί καθαρότερο. Και λοιπόν, γιατί φρίτης και τρομάζει τόσο πολύ τη μετάνοια, γιατί αποφεύγεις τόσο κάθε λογής πειρασμού και θλίψη, αντί να επιθυμείς να έλθουν κατά πάνω σε όλες οι τιμωρίες για να δοκιμαστείς τώρα σε αυτά, σαν το χρυσάφι και να αναστηθείς λαμπρότερος. Και τι νομίζεις, ένας αναμάρτητος Ιησούς, ήταν ανάγκη να πάθει τόσα βάσανα για να μπει στη δόξα, η οποία του ήταν χρεωστούμενη και στο θείο σώμα του για πολλά αίτια. Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εις ελθύνη στην δόξα αυτού, και εσύ θέλεις να μην πάθεις τίποτε και να μπει σε αυτή τη δόξα, αφού έγινε ανάξιος για αυτήν τόσες φορές όσες αμάρτησες, Βγάλε από τον νου σου αυτή την πλάνη, ανάμεσα σε όλο το πλήθος των δικαίων, όπου ο Θεολόγος Ιωάννης στην Αποκάλυψη κανένας δεν ειδινήθη να απολαύσει τόση ευδαιμονία με άλλο πάρεξ με μια μεγάλη θλίψη. Ούτε εσύ είναι η σύνη ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και εσύ θέλεις να γίνεις για του λόγου σου μια καινούρια πόρτα στον παράδεισο για να περάσεις άκοπα να χαίρεσε με την ψυχή και με τον κορμί όλες τις τρυφές του ουρανού, αφού θεράπευσε τις αισθήσεις σου και όλες τις τρυφές επάνω στη γη. Αενόητος που είσαι, αδερφέ, ένας Παύλος έχερε να συγκοινωνεί στα παθήματα του Χριστού με τα βάσανα και να συμμορφώνεται με το θάνατό του για να απολαύσει τη μέλουσα δόξα της Αναστάσεως. Ευρεθώ εν αυτό έχουν την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος αυτού εν το θανάτο, ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Φιλιππισίους το κεφάλαιο. Και εσύ θέλεις να απολαύσεις αυτή τη δόξα της Αναστάσεως τρώγοντας και πίνοντας και μη θέλω να δοκιμάσεις καμιά θλίψη και βάσανο. Πλανημένος που είσαι από τον κόσμο και από τον διάβολο. Διότι ξέρεις ότι καθώς ο άνθρωπος είναι διπλός από την ψυχή και από το σώμα, έτσι και η Ανάσταση είναι διπλή, πρώτη και δεύτερη Ανάσταση. Η πρώτη Ανάσταση είναι της ψυχής, την οποία ενεργεί σε αυτήν η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην παρούσα ζωή διαμέσου της εργασίας των εντολών του Χριστού και της καθάρσεως των ψυχικών παθών και των σωματικών, περί της οποίας Αναστάσεως γράφεται στην Αποκάλυψη «Αύτη η ανάσταση η πρώτη» στο 20ο κεφάλαιο. Η δεύτερη Ανάσταση, αδερφέ, είναι η Ανάσταση του σώματος, η οποία πρόκειται να γίνει κατά τη συντέλεια του κόσμου κι όποιος αξιωθεί από εδώ να αναστηθεί κατά την ψυχή, αυτός δεν θα δοκιμάσει το δεύτερο θάνατο που είναι η κόλαση, αλλά θα αναστηθεί με το σώμα για να ζήσει και να συμβασιλεύσει ονείως με το Χριστό, κατά την αυτή ερμηνεία της Αποκάλυψης. Μακάριος και Άγιος εκείνος που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη, Επι ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσία. Μακάριος και Άγιος Αυτός που θα αναστηθεί εδώ από το Άγιο Πνεύμα. Μακάριος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει την πρώτη. Και πάνω σε αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία. Όποιος από εδώ δεν αναστηθεί κατά την ψυχή, αυτός κινδυνεύει όχι να δοξαστεί με την Ανάσταση του σώματος, αλλά να κολλαστεί με το σώμα και με την ψυχή. Λέγει ο Μέγας Γρηγόριος της Θεσσαλονίκης ότι καθώς ο αληθινός θάνατος, δηλαδή η αμαρτία, είναι αίτιος του πρώτου και του δευτέρου και πρόσκαιρου και παντοτινού θανάτου της ψυχής και του σώματος, άρχισε μέσα στον τρόπο άρχισε μέσα στον τόπο της ζωής ή στον παράδεισο έτσι και η αληθινή ζωή δηλαδή η αρετή και η μετά του Θεού ένωση πρέπει να αρχίσει από τον τόπο του θανάτου δηλαδή από την παρούσα ζωή και όποιος αυτή τη ζωή δεν σπουδάσει να αποκτήσει από εδώ αυτόν αυτή τη ζωή της ψυχής την αναγέννηση ή την πρώτη Ανάσταση, όπως λέει η την πρώτη Ανάσταση, όπως λέει η Αποκάλυψη, αυτός ας μην απατά τον εαυτό του με ελπίδες εύκαιρες ότι θα λάβει εκεί, ώστε και η όντω ζωή ή και ψυχή και σώμα την πρόξενος της αθανάτου και όντω ζωής εν το τόπο τούτο του θανάτου έξι την αρχήν και μη σπέβδον κτίσαστε αυτήν κατά ψυχήν εντάφθα μη καινείς ελπίσει απατάτο εαυτόν ως λείψετε αυτήν εκεί. Λόγος εις την ξένην. Να ντραπείς λοιπόν αδερφέ για την αγνωσία που έχεις αυτών των αληθινών και διότι νομίζεις ότι έχεις να απολαύσει τη μέλους αδόξα της Αναστάσεως χωρίς θλίψεις και βάσανα λοιπόν να μην αφήσεις τον εαυτό σου να πλανηθεί περισσότερο. Κάνε απόφαση από τώρα και μπρος να παθαίνεις μεν θεληματικός κάθε κόπο αρετής, να υπομένεις δε ευχαρίστος κάθε ακούσιο πειρασμό για την ελπίδα της μελούση Αναστάσεως που σε προσμένει, καθώς και ο Γιωργός για την ελπίδα των καρπών υπομένει κόπους, χιόνια, βροχές, χειμώνες, θέρι και ο πραγματευτής για το κέρδος τρέχει πάνω κάτω, δια και δια θαλάσσις και ο στρατιώτης για την ελπίδα τη νίκη δεν συλλογίζεται τελείω στον πόλεμο. Και ο ασθενή για την ελπίδα τη υγεία πίνει με τα χαρά στα πικρά ιατρικά. Και επειδή ο κύριο είναι η ανάσταση και η ζωή, εγώ η μία ανάσταση και η ζωή, είπε, Ο πιστεύον σε με, καν αποθάνει, ζήσετε. Για τούτο και εσύ, αδερφέ, Παρακάλεσέ τον να εντυπώσει μέσα στην καρδιά σου τούτο το λογισμό. Εγώ έχω βέβαια να αναστηθώ και να συνδοξαστώ με τον Ιησού. Λοιπόν πρέπει να ετοιμάζομαι και αυτό το λογισμό και την ελπίδα να τον έχεις για να καθαρίζεις τις αισθήσει και όλα τα μέλη σου από κάθε λογισμό και αμαρτία καθώς είναι γραμμένο πάσο έχουν την ελπίδα να ταύτην πε αυτό αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστί. Πρώτη Ιωάννου επιστολή. Και έτσι όταν κάνεις να ετοιμαστείς από εδώ για μια νέα ζωή καθαρή, με μια ζωή καθαρή και νέα από εδώ, άγια και άξια για να λάβεις έμπρακτα τέτοιες εξαίρετες επαγγελίες στον καιρό εκείνο, δηλαδή για να αναστηθείς όχι εις Ανάσταση Κρίσεως, καθώς έχουν αναστηθούν οι αμαρτωλοί, αλλά η Ανάσταση Ζωής, καθώς έχουν αναστηθούν οι δίκαιοι. Γιατί λέει, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση Ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση Κρίσεως. Μελέτη 33η εις την Πεντηκοστή, κατά την οποία ενήργησε το Πνεύμα του Άγιο Αποστόλους. Πρώτον, μεταβολή του νου, δεύτερον, μεταβολή της καρδιάς και τρίτον, μεταβολή της γλώσσας. Συλλογήσου τώρα, αγαπητέ αδερφέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα, όταν κατέβηκε στο υπερό εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν ένας φοδρότατος άνεμος και βροντί, γέμισε όλο το σπίτι, όλον τον οίκο, στον οποίον ήσαν καθισμένοι οι θεοί Απόστολοι και προσήφχοντο. Και πώς το λέει στις πράξεις το δεύτερο κεφάλαιο ο Λουκάς. Και επλήρωσε τον οίκο που ήσαν καθήμενοι και τον έκανε ως σαν μίαν κολυμβήθραν, ως λέγει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, για να μπαπτήσει τους Αποστόλους με τη θεία του χάρη περί του οποίου τούτου βαπτίσματος προείπεν σε αυτούς ο Κύριος, «Εμείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύμα του Αγίου, ούμε τα πολλά σταύτα σημέρας. Πράξεις πρώτο κεφάλαιο Επλήρωσε, δηλαδή γέμισε τον οίκο που ήταν καθισμένη, κολυμβήθρα αυτών απεργαζομένη πνευματική και πληρούσα την του σωτήρως επαγγελία, ειν και αυτήν αναλαμβανόμενος προς αυτούς έλεγε ότι «Ιωάννης μεν είδατι, είδατη, δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίω». Και τότε ακούστηκε και ήχος εκ του ουρανού «Όντως η Ιβροντής γεγόνας Απόστολη» και τότε αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενήργησε στους Αποστόλους τρεις μεταβολές μία μεταβολή της γλώσσης. Και αυτές οι μεταβολές είναι κυρίως ο καρπός και των παρόντων πνευματικών γυμνασμάτων. Η πρώτη μεταβολή ήταν του νοός των Αποστόλων, η οποία μετέβαλε αυτούς εκείνες τις πρώτες ιδέες που είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τους έκανε να γνωρίσουν καθαρά το ταπεινό και μάτιο των παρόντων παραγαθών και πραγμάτων και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο, το αιώνιο των μελώντων, ώστε εκείνοι οι οποίοι που λιγό πρωτύτερα φιλονικούσαν μεταξύ τους ποιος από αυτούς να ήταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος, εγένετο δε και φιλονικία εν αυτής, το τι σε αυτόν δοκή είναι μίζων, όπως μας λέει ο Λουκάς, ύστερα αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, μετρούσαν για μεγάλη ευτυχία το να είναι μικρότερο από όλους το να είναι μικρότεροι αυτοί από όλους, το να καταφρονούνται από όλους για το Χριστό, το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Εμείς μωροί δια Χριστών, εμείς ασθενείς, εμείς άτιμοι, ως περικαθάρματα του κόσμου εγενήθημεν, πάντων περίψιμα ως αρτή. Π.Κορινθίους Τώρα λοιπόν αδελφέ, στο χάσου, αν ίσω έγινε και σε σένα αυτή η μεταβολή του νοό, διαμέσου αυτών των πνευματικών γυμνασμάτων που ακού και μέχρι ποιο βαθμό έφτασε, διότι αν ίσω και ω τώρα νόμισες ένα μεγάλο καλό το να σε τιμούν και να σε έχουν οι άνθρωποι σε περιοπή και σε υπόλοιψη, το να ζει στην καρδιά όλων δηλαδή να σε αγαπούν όλοι, το να γυρεύεις πάντοτε καινούργιες ειδονές και να ξοδεύεις με αυτές τον καιρό σου αυτόν που σου δόθηκε για να κερδίσεις τα αιώνια αγαθά, με το να ζεις με ιδέες και αντιρρήσεις κοσμικές, φανερώνει ότι ο νους σου οδηγείται ω τώρα από το πνεύμα του κόσμου και όχι από το πνεύμα του Θεού. Και πρέπει γι' αυτό να λυπάσει και να μετανοεί, διότι απέθανε ο Χριστό και ανέστη και ανελήφθη στου ουρανού, όχι για να σου δώσει το πνεύμα του κόσμου, αλλά για να σου δώσει το πνεύμα το δικό του. Και εσύ με την κακή ζωή που έζησε, δεν έγινε δεκτικό του θείου πνεύματο. Εμεί δεού το πνεύμα του κόσμου ελάβομεν, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Το πνεύμα του εκ του Θεού. Λέει στην πρώτη Κορινθίους. Πρέπει όμως από τώρα και ύστερα να είσαι αποφασισμένος να κάνεις όλα τα ενάντια, δηλαδή να οδηγήσει με τις δασκαλίες του Ευαγγελίου και του Αγίου Πνεύματος και να μην λογαριάζεις άλλη τιμή παρά εκείνη που σε μεγαλύνει μπροστά στο Θεό και να μην ψηφάς άλλο καλό παρά εκείνο που σου προξανεί η απόλαυση του Παραδείσου. Είναι καλό σημάδι πως η χάρη στο Αγίου Πνεύματος άρχισε να φωτίζει τον νου σου και να θέλει να σε μεταβάλει από εκείνον που ήσουν σε έναν άλλο άντρα, σε έναν άλλο άνθρωπο. Καθώς είναι γεγραμμένο περί του Σαούλ και εφαλείται επί σε πνεύμα Κυρίου ανήργησε στους Αποστόλους τρεις μεταβολές. Μία μεταβολή της γλώσσης και αυτές οι μεταβολές είναι κυρίως ο καρπός και των παρόντων πνευματικών γυμνασμάτων. Η πρώτη μεταβολή ήταν του νοός των Αποστόλων η οποία μετέβαλε αυτούς εκείνες τις πρώτες ιδέες που είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τους έκανε να γνωρίσουν καθαρά το ταπεινό και μάταιο των παρόντων παραγαθών και πραγμάτων και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο, το αιώνιο των μελώντων, ώστε εκείνοι οι οποίοι που λιγό πρωτύτερα φιλονικούσαν μεταξύ τους ποιος από αυτούς να ήταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος, εγένετο δε και φιλονική εν αυτής, το τι σε αυτόν δοκεί είναι μίζον όπως μας λέει ο Λουκάς, ύστερα αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, μετρούσαν για μεγάλη ευτυχία το να είναι μικρότερο από όλους, το να είναι μικρότεροι αυτοί από όλους, το να καταφρονούνται από όλους για το Χριστό, το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Εμείς μωροί δια Χριστών, εμείς ασθενείς, εμείς άτιμοι ως περικαθάρματα του κόσμου εγενήθημεν, πάντων περίψιμα ως αρτή» πρώτη Κορινθίους. Τώρα λοιπόν, αδελφέ, στο χάσου, αν ίσω έγινε και σε σένα αυτή η μεταβολή του νοός, διαμέσου αυτών των πνευματικών γυμνασμάτων που ακούς και μέχρι ποιο βαθμό έφτασες, διότι αν ίσως και ως τώρα νόμισες ένα μεγάλο καλό το να σε τιμούν και να σε έχουν οι άνθρωποι σε περιοπή και σε υπόληψη, το να ζεις στην καρδιά όλων, δηλαδή να σε αγαπούν όλοι, να φύγεις να βήσει, άκουσε τι λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Καθώς το φως του λίχνου με το λάδι ανάβει και συγκρατείται και όταν σωθεί το λάδι τότε σβήνει και αυτό, έτσι και η χάρη στο Αγίου Πνεύματος ανάβει και μας φωτίζει όταν έχουμε καλά έργα και ελαημοσύνη στην ψυχή μας. Όταν δε τα καλά έργα λείψουν και η ελεημοσύνη, αναχωρεί από μας και το φως του Αγίου Πνεύματος. Να το πούμε όπως το λέω ίδιος. Καθά περγάρ το λιχνιέων φως ελέο κατέχεται τούτου, βαίνεται, το και αναλοθέντος τούτου κακίνος βαίνεται ούτω δίκαι του Πνεύματος χάρης παρόντον μένει μην έργων αγαθών και ελεημοσύνης πολλής επιχειωμένης στη ψυχή μένει καθάπερε λέω κατεχωμένη φλόξ. Ταύτης δε ουκ ούσις, άπηση και αναχωρεί. Τόμος Θήτα, Λόγος 55. Καθώς και το πνεύμα του Κυρίου, όπως δόθηκε στο Σαούλ, αναχώρησε από αυτόν, με το να μην έχει γνώμη ορθή και έργα θεάρεστα. Πνεύμα Κυρίου απέστη από Σαούλ, πρώτη για τούτο και ο Παύλος παραγγέλνει και γράφει «Το πνεύμα μη σβαίνεται, πρώτη προς Θεσσαλονικής». Και ο Μέγας Βασίλειος μας λέει «Και καθώς άλλη μεν θερμότης βρίσκεται στα σώματα, καθέξιν πολυχρόνιος, άλλη δε κατά διάθεση ολυχρόνιος, ολιγοχρόνιος, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο, σ' άλλους μεν παραμένει καθέξιν για τη στερεότητα της καλής των γνώμης, ως ακολούθησε στον Ελδάδ και τον Μοδάδ, περί των οποίων γράφουν οι αριθμοί ότι προφήτευαν πάντοτε. Σ' άλλους δε μόνο βρίσκεται ως διάθεση και γρήγορα αναχωρεί για το αστερέωτο της γνώμης τους, όπως ακολούθησε στο Σαούλ και στους εβδομήκοντα πρεσβυτέρους, οι οποίοι μια φορά μόνο προφήτευσαν και ύστερα έχασαν της προφητείας το χάρισμα».